Ragged din sezon. Добре игра, завчера ходих и играм. Беше много добре, много добре игра. Второто по време бехме по-добри. Ти с Вулгариес, Дитико, Перихариако, Прозапино, опа си да хори с мене си. Сега Вулгария, къде ти говори, а ти бали да боже и от Роколя. Мама да разбира. Вискате, περίπου γύρω στα 20-25 λεπτά από το προπονητικό κέντρο του Απόλλωνα. Πάμε γρήγορα να δούμε την εντεκάδα με την οποία αγωνίζεται ο Απόλλωνας στο σημερινό παιχνίδι. Στο Φρόνις Αυγουστή βρίσκεται κάτω από τα κολπός. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο Μαρκόφσκι με Μόλο. Ο Σφυριστής ο οποίος βρίσκεται υποδοκιμή, ο μόνος από τους 28 που είναι εδώ στην Βουλγαρία, ο οποίος δεν έχει ακόμη υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Απόλλωνα. Και ίσως το σημερινό παιχνίδι να είναι και το κλειδί κατά πόσο θα υπογράψει συμβόλαιο. Από εκεί πέρα πολύ στο δεξί άκρο ο Σαθίου στο αριστερό. Ακριβώς μπροστά από τους δύο του στόπερ ο Σέντι, ο οποίος έχει και χρέη ακριβώς στο σημερινό παιχνίδι. Με τον Χαμπτανή να παίζει σε ένα ρόλο λίγο πιο μπροστά με ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος σε αυτήν την θέση του έτοιμο δεν χρησιμοποιήθηκε στην περσινή περίοδο. Πιο μπροστά από αυτόν είναι ο Παυλόφ, ο οποίος έχει στην κορυφή τον Σουάνι. Με αριστερά να κινεί το Βασιλείο και δεξιά τον Σταύρο. Αυτή είναι η διαδικασία με τους οποίους ο κύριος Πέρλη ξεκίνησε το πρώτο παιχνίδι για αυτή την χρονιά. Ο κύριος Πέρλη, ο οποίος εδώ και τρεις εβδομάδες έχει την ευθύνη προπόνησης των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα και ουσιαστικά από σήμερα ξεκινάμε να παίρνουμε και ένα πρώτο δείγμα από την δική του την δουλειά. Να δούμε λίγο και τους αντίπαλους, Νικόλοφ, Ιβάνοφ, Στοϊκοφ, Μπούστεφ, Βικόροφ, Τράβοφ, Ιλίεφ, Δημήτριεφ, Βουτζένσκι, Φιόδοφ και Τσιρότεφ, ο αρχηγός, Αλέκ. Για τους Βούλγαρους, αφήνεται η έντεκα για το παιχνίδι. Πρώτα δύο λεπτά στην μέτρηση, αναγνωριστικό παιχνίδι με αρκετές μπάλες από πλευράς από όλους οι οποίους έχουν και κατοχή της μπάλας. Με τον Σουάνι να κινείται στην κορυφή της επίθεσης. Μια παλιά οποία δεν έφτασε ποτέ της αφήνωσης. Προσπάθησε να πιέσει, βγαίνει και ο Βασιλείο, πάει στο Σουάνις για να πιέσει. Κερδίζει ο Βασιλείο με φάουλ όμως, όπως φυρίζει ο Βούλγαρος, ο βοηθός διαιτητής εδώ της περιοχής. Είναι τώρα και την, το φίλο αγώνας. Στον χώρο του κέντρου με τον αρχηγό, τον Σέτη, αλευθερώνεται να δίνει δεξιά στον Σταύρο, που έχει την μπάλα, συγκλίνει, ψάχνει να βρει ποιον. Έψαξε να βρει εκεί τον Ναι, μωρέ, μωρέ, τσίτσκα τα μωρέ. Δεν τα μωρέ, τσίτσκα. Μην πρωτεί έτω, αλλά όχι, ένα, δεν τα πρωτεί. Знали къде да е. Нека да отделим на кулина за канцеларията къде. Мафия ефтаса. Аристина, ти ти ти. Кой няма стана? Бъдеш ти кажа, няма проблем. Ти ми правя това всичко. Чакай да при елефтеро се просвести до Париж Омос. А по теле сме. Είναι μια μακρινή παλιά, εκεί όπου ο Χαμπτανή με τον Βασιλείου ελέγχουν, αναγκάζουν τους Βουλγαρούς να αλλάξουν παιχνίδι και να επιτεθούν από αριστερά. Και έχει επιστρέψει ο Σταύρου, έκλεισε χώρο. Βουλγαροί θέλουν να αλλάξουν παιχνίδι από δεξιά. Έχει ο Τσίτσεφ, ο οποίος κρατάει μπάλα, ψάχνει να βρει κάποιο ελεύθερο συμπροσφαιριστή. Έκοψαν εύκολα εκεί. Σχετικά με τον Μαρκόφσκι, ο οποίος βγάζει και για τον Σταύρο από δεξιά. Δοκίμασε να πέρασε μια παλιά για τον Σουάνι. Με δύναμη. Πέρασε από όλους. Έτσι σε πλάγιο. Πρώτα 5 λεπτά συμπληρωμένα. Στο πρώτο αυτό φιλικό παιχνίδι από όλα.
Ne nadam se da ste izdio mada. Treba, tribunal! To na afiru penju se stresa to do prodru. Tribunal, stopka! Adini kronos me dodis. Se povod su estes. Sobius. Tegnoris. Se razbirate na greja. Puta, proto nomada tu abonana. Deca paru pronosi, povisi što je na tekeli. Παιχνίδι πολλά είναι άσχημα λέει, και να του πει. Αν μας το πουλά το παιχνίδι, την δυσκολία μας το έδωψε με DVD. Το σύνδετο, ποιος είναι το πιο να το πω. Θέλεις το παιχνίδι. Πούλο. Να πούμε, να πουλήσουμε ακριβά. Σήμερα, πάμε στο Παρσο Κωνσταντίνο, έχουμε πρώτη χρόνο. Ο Γιώργος ο Νεκτής, ο Παπουλής, ο Παπουλής. Σταματήσω, γράφω. Няма да може. А? Но. Какви антикатистерия съм на фото? Друга такова, че съм. Няма да съм тук. Как съм да изпробвам? Няма да отговор. Вие нали сте имате? Да, ти си имаме и полики. Когато се издес по едно на фейта, като микроскопа. Пречи сме не виждам. Кириос, да не падне. Απλώς παρακολουθήσε την μπάλα να φεύγει ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η μπάλα η οποία είναι στην κατοχή να μπορεί να πάει αριστερά με πλάι ο Σταθείο που τους εκτελήσαμε στον Χαμπιανή και Σταθείο Χαμπιανή προσπαθούν να το παρέμβει ο αρχηγός των Κουλερών ο Τσίτσερ. Βάλει ο Τσίτσερ που θα στα προχωρήσει πλάι ο Σταθείο για τον Σέτη, αυτός πιο πίσω για τον Μαρκόφσκι. Επιλογή, ο Σοφρόνης ο Αυγουστής πολύ πιο πίσω, αυτή είναι τα πόδια. Θα δώσει εκ νέου για τον Αργεντίνο τον Σέτη, αυτός για τον Σουάνι ψάχνει τον Χαμπτανή. Δίσταση για κάποια δευτερόλεπτα, θα μπορούσε να περάσει παλιά και για τον Βασιλείο, ο οποίος ίσως δεν ξέρω να φοβείται ότι ήταν σε θέση offside. Η Μπαλαμπιά μετά από γέμισμα φτάνει πίσω στον Σοφρόντα Αυγουστή, ο οποίος μετά από ότι θα δώσει στον Μαρκόφσκι αυτός για τον Σέντη. Χαμπτανή για τον Βασιλείο. Κλείνεται. Ευσταθείο είναι αυτός ο οποίος έρχεται και κερδίζει. Είναι για τον Μόλο. Αυτός για τον Μαρκόφσκι. Έχουμε προαναφέρει ότι η Μόλο είναι ο προσφεστής ο οποίος είναι ο μόνος από τους 28 που βρίσκονται στην Βουλγαρία σήμερα και δεν έχει υπογραμμένο συμβόλαιο. Περνάει ουσιαστικά από το μικροσκόπιο του κ. Πέρλη. Βασιλείο τώρα ο οποίος θα κερδίσει μπάλα. Θα πατήσει όμως, θα πει στο έδαφος. Εκδιώκεται την πίεση από τον Δημητρόφ. Είναι πάντως ενδιαφέρον αυτή η εντεκάδα που λογικά υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν την περασμένη σεζόν στον Απόλλωνα. Βεβαίως δεν πήραν και τον κατάλληλο χρόνο τρεις. Και αναφέρομαι βεβαίως στον Σοφρόνη τον Αυγουστή, τον Ευσταθείο, τον Χαμπτανή και τον Σταύρο τέσσερις. Σε αυτή την εντεκάτα με την οποία αγωνίζεται τώρα πολύ μας. Με την
αντιλαμβάνεται κάποιος πόσο δύσκολο είναι και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, κυρίως σε αυτά τα πρώτα στάδια του παιχνιδιού, να μπορέσουν να βρουν πατήματα για να παίξουν πάνω τους. Κύριος Μπέρνι, ο οποίος δεν είναι της πρώτης του δύο. Του κατά εδώ τη τεχνίσκη, ούτε σε το παιχνίδι. Βλέπει αρκετά πράγματα τα οποία στα ουσιαστικά κρατάει και τις σημειώσεις του. Πάνω στα οποία θα δουλέψει άμεσα στις επόμενες μέρες για να βελτιώσει. Και αν θέλετε καλύτερα να φτιάξει πράγματα στο να αντιληφθούν οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα ακριβώς με τον τρόπο τον οποίο ο ίδιος θέλει να την ομάδα να αναπτύσσεται, να αναπτύσσεται και να παρουσιάζεται τον Απόλλωνα. Χαντανή προσπαθεί και στον χρόνο για να βάλει κάποια πίεση χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πολύ είναι αυτός ο οποίος έρχεται να κλέψει για τον Μαρκόφσκι, Σέτη, έφτασε πιο πίσω για τον Μόλο. Παρλόφ, Ελιμπάλα, ψάχνει να βρει τον κεφάλι. Δοκίμασε με το κεφάλι, χωρίς όμως αποκαλύψεις, δοκίμασε να κατεβάσει. Να σπάσει προς δεξιά εκεί που γίνεται Σταύρου. Τώρα κουβέρνει και ο Μπορεί, δαστερά τα στόλα και φινεσίλια. Είναι και ευκολία. Ναι, περφέκτον λύσεις και ισπάνσκη. Επίσης, αφούς πιο έτοιμα, αφού σε δύο εβδομάδες αφού θα ξεκινήσουν το πρωτάθλημα τους, σε σχέση με τον Απόλλωνα, ο οποίος μπαίνει τώρα στην τρίτη εβδομάδα προετοιμασίας, έχοντας συμπληρώσει τρεις μέρες εδώ στην Βουλγαρία. Από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μα παλιά η οποία βγαίνει από τον Βάλτσεφ, ψάχνοντας να βρει τον αρχηγό, τον Τσέτσεφ, ανέβη επιτυχίες όμως. Πάρα η οποία πέρασε σε πλάγια όλες. Φσταθεί ο οποίος επανέφερε. Η μπάλα θα περάσει απέναντι στον Παρλόφ, ο οποίος έρχεται πολύ πιο πίσω να πάρει μπάλα. Στο γεγονός ότι αγωνίζεται, θα στο ξεκίνησε το παιχνίδι. Ακριβώς πίσω από τον Σουάν. Σταύρου. Μαρκόφσκι. Παολίν, ο οποίος θέλει να βγει από δεξιά. Παίζει για μια σέντρα. Το κεφάλι του Βάλτσερ είναι αυτό που θα σταματήσει αυτή την σέντρα. Συνήθεια και θα δώσει την δυνατότητα στον Νικόλο να πει την απέκρουση. Πίεση από τον Σουάνι ψηλά, αναγκάζει και την φιλόρες να πιέξει. Η μπάλα που θα φτάσει στον Ευσταθείο, ο οποίος θα επιστρέψει στον Σοφρόνιντο να πιστεί για αυτός με τα πόδια. Θα αφήσει τον Μαρκόφσκι. Μαρκόφσκι, ο οποίος ως κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται από δεξιά με τον Μόλο να αγωνίζεται στο αριστερό άκρο στόπερ. Σουάνις, Σέτη, Μαρκόφσκι. Όσο περνάει ο χρόνος, ο Απόλλωνας, ο οποίος δείχνει να πατάει καλύτερα. Ωραία, είναι πριν δίνει ψηλά για να πιέσει. Οι Βουλγαροί οι οποίοι θέλουν τώρα να πάνε μπροστά ο Αυσταθή, ο οποίος κέρδισε. Κράτησε την μπάλα. Άλλαξε με τον Βασιλείο. Που παίρνει για αυτή την ενέργεια τα πρώτα χειροκροτήματα από τον προπονητή του. Τον κύριο Κάρλο, Σέντι, ο οποίος αλλάξε υπέροχα για τον Σταύρο, αυτός φτιάξε για τον Πόλη, για την επιθετική προσπάθεια. Κάνει και την κίνηση, την για τον Σουάνι, μέσα στη μορφωτική. Τελευταία στιγμή θα φύγει πάλι από τον Πόλη. Λάθος το οποίο έγινε από τον Μόλο,
βγήκε απέναντι από τον Αυγουστή. Ο αρχηγός ο Τσέσνη δεν μπόρεσε να στέλνει την μπάλα στα έκτια, παρόλο όμως που ήταν και σε θέση offside. Κακή εκτίμηση εκεί από τον Ισπανό αμυντικό, ο οποίος ουσιαστικά στην πρώτη εκτίμηση μπάλας ξέφυγε. Δεν ξέρω κατά πόσο είχε βγει πιο μπροστά, απλώς μόνο για να αφήσει εκτεθειμένος άφησε τον αρχικό επιθετικό επιθετικό των Βουλγάρων. Θέμα είναι ότι έχασε αυτή την φάση. Ήταν και πολύ σημαντικό γι' αυτό το κάθε τι μπορεί και το άνθρωπος που υπάρχει στο πρόσωπο του. Να μην την αφήνει να παίξει το ελεύθερο. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό μέλος του στατείου που σκαντάει πάρα. Πέρασε για τον Σουάνι, ο οποίος όμως θα συνεχίσει να σε αν ήταν λιώκι αυτό, δεν μπορώ να το απαντήσω. Θα είσαι απαντήσει στην οποία βρίσκομαι. Και θα είσαι απαντήσει στην σημαία και όμως του βοηθού και του ψωθεί. Το πρώτο θα στρέψει το λίμπτο. Ράφα, σήκω στο λίμπτο. Θα στρέψει το λίμπτο. Σίγουρα. Ναι, δάμε. Σου πήγε συγκεκριμένος είναι το καλύτερο. Σας ευχαριστώ. Δεν είναι μηδέν και το λόγο της κλιμάκας. Η ομάδα η οποία έχει στο έβλημά της, στον Στόιτσο, στην Ακαδημία εδώ, αν έγινε αυτό. Μεγάλο αυτό βούλγαρο, πολύ σφαλιστή. Παολίνιο, θα σταματήσει προσωρινά. Σουάρης ο οποίος θέλει να βγει μπροστά και να πιέσει. Γέμισμα, μόλι αυτή τη φορά θα ανέβει ψηλά. Θα διεκδικήσει να πάρει την μπάλα. Παρλόφ, ο οποίος προσπάθησε και να κερδίσει μπάλα από τον Ιβάν Βουλκάνοφ. Με φάουλ όμως, προς το στρίξο. Βούλγαρος ο διευθυντής. Χωρίς ουσιαστικά μεγάλη φάση στο παιχνίδι. Αυτό το τέτα-τέτ το οποίο είχαμε από πλευράς Βούλγαρο ήταν ανεπτυσίας που ήταν σε θέση offside ο αρχηγός ο Τσότσεφ. Οι Βούλγαροι που ήθελαν να βγουν τώρα μπροστά από αριστερά όμως δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει. Είναι σωστό στα μάτρο. Χαμπτανή. Εδώ σε αριστερά για τον Ευσταθείο. Αυτός ψάχνει και βρίσκει τον Γιώργο τον Βασιλείου. Αυτή τη στιγμή θα παρέμβει ο Ιβάνο, ο οποίος θα σταματήσει την μπάλα. Θα δώσει όμως τον Σουάνι, αυτός ψάχνει να βρει τον Βασιλείο, τον προλάβει την μπάλα, τον προλάβει κοντά στην περσική γραμμή. Παίζει μια σέντρα, Σταύρο δεν μπόρεσε, τελικά η μπάλα θα φτάσει στον Ευσταθείο και αυτός πιο πίσω. Μαρκόφσκι, μακρινή παλιά για τον Νέο Βασίλειο, θα κατεβάσει το στήνι για τον Χαμπτανή. Υπερδείχθησε και σε οξάι ο Βασίλειο. Στάσκο. Και να ήταν. Yes. Καπιτάνο. Ίσως και να μην. Σημασία και τον τη σφίριξε ο Βασίλειος. Το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται. Σουάνης ο οποίος προσπαθεί να πιέσει. Και αυτό το πρώτο το επίσημο παιχνίδι για την Φαρέντα του Απόλλωνα. Είναι μια παλιά τώρα. Προσπαθεί ο Μουραντόβα. Αϊφ Μουραντόβα. Χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πήγε μια παλιά πίσω από την άμυνα Παολίνη, ο οποίος είχε φύγει μπροστά. Σταύρο, ο οποίος έτρεξε να καλύψει. Δεν την πρόλαβε και ο Βούλγαρος. Με αποτέλεσμα αυτή να περάσει την τελική γραμμή στο Φρόνης Αυγουστή. Να δώσει συνέχεια από την μικρή επαναστατική.
Paulinho. Κάνει κίνηση ο Μαρκόφσκι, τον βλέπει. Είναι για τον Παρλόφ, αυτός πιο πίσω. Στον Μαρκόφσκι πιο αριστερά για τον Μόλο. Αρκετές μπαλιές από τους ποδοσφαιριστές στο Απόλλωνα, ψάχνοντας να βρουν τον διάδρομο ή τον ελεύθερο ποδοσφαιριστή. Παλιά η οποία πάνε να βγει για τον Σουάν, δεν μπορεί να διεκδικήσει. Η μπαλά θα περάσει την τελική γραμμή. Είκοσι 23 λεπτά παιχνίδια. Το 0-0 παραμένει χωρίς ουσιαστικά και την μεγάλη ευκαιρία. Από τα χέρια του Σοφρόνη Αυγουστή είπα να φτάσει στον Ευσταθείο, ο οποίος δείχνει να πατά ακόμη καλύτερα στο γήπεδο. Ο σφαιριστής ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής, επί Αντρέα Μιχαηλίδη, προπονητής στον Απόλλωνα. Επόμενη χρονιά με τον Γάλλο τον Τιτιέν Νικόλ ήρθε εδώ στην Βουλγαρία στα δικό στάδιο προετοιμασίας. Πήρε παιχνίδια στα πόδια του, όχι αρκετά, αλλά πήρε παιχνίδια στα πόδια του. Έδειξε φέτος το μισό, όταν τουλάχιστον στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, όταν έγινε βασικό στο αριστερό άκρο, ότι μπορεί να προσφέρει και δείχνει ότι αποκτούν στα παιχνίδια που κάνει την εμπειρία. Είναι μια αξιόλογη λύση και επιλογή για τον Απόλλωνα, η οποία μπορεί να κρατήσει για χρόνια. Καπιτανή, ο οποίος κερδίζει ένα φάουλ τώρα για τον Απόλλωνα από δεξιά. Το σκηνικό το οποίο μεταφέρεται στην αιστεία του Νικόλοφ. Παολίν είναι αυτός ο οποίος πάει για την εκτέλεση του Βασιλείου. Ναι, 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 ποιος αυτό το φόρμ δεν θα χτυπήσει για την ώρα, γιατί όσοι σπιτήσεις του αγώνα που έχουν συμπληρωθεί 25 λεπτά σφυρίζει ένα μικρό τέμπο για να δροσιστούν. 31 βαθμοί θερμοκρασίας αυτή την ώρα στο γήπεδο. Συνθήκες, καιρικές συνθήκες, οι οποίες ουσιαστικά είναι πιο ψηλές. Στον οποίο έχω την εντύπωση θα δείτε τη στιγμική σελίδα του. Λοιπόν, έτοιμο να επαναρχίσει το παιχνίδι. Βασιλείου και Παολίνου πάνω στην μπάλα. Το σκηνικό όπως το είχαμε ακριβώς μεταφέρει. Με Μαρκόφσκι μόνο, Παρλόφ, Ευσταθείο, Σουάνι, να έχουν προωθηθεί. Λίγο πιο πίσω είναι ο Χαμπτανή, φορά το οποίο εκτελέστηκε. Παρά θα φτάσει εκ νέου στον Βασίλειο, που είναι κεφάλι. Προσπάθησε να επαναφέρει χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και παρά θα φτάσει πίσω, εκεί όπου βρίσκεται ο Αργεντίνος ο Σέτ, ποιος θα γίνει και παραλήψεις της μπάλας. Επιστρέφουν σιγά σιγά. Το σφαιριστές στο Απόλλωνα, Παρλόφ, ο οποίος θα πάρει μια καλή παντά για τον Παολίνο. Τελευταία στιγμή θα χάσει, θα δώσει το δικαίωμα επίσης τον Μουράτοφ να κόψει, ενώ ο Παρλόφ συνέχεια θα παραχωρήσει και φάουλ. Ήταν ένα δυνατό μαρκάρισμα, το οποίο και παραδέχεται. Και πάει για να το λυπάει και δίνει και το χέρι. Οι Βούλγαροι οι οποίοι έδωσε αυτούς
σημαντικό. Κέρδισε και τον φάουλ ταυτόχρονα, τον οποίο και εκτέλεσε. Έτσι για τον Μαρκόφσκι και αυτός για τον Σέτη. Παρνόφ, ο οποίος ήρθε πιο πίσω. Με τον Χαμτανί, σε ένα διαφορετικό ρόλο από αυτό που θα έχουμε συνηθίσει. Σουάνης, ο οποίος προσπαθεί να γίνει καλύτερα, αλλά αλλάξει πολύ βαρθοδική. Θα κοπεί. Παολίνιο, ο οποίος προσπαθεί να βγει πρώτος να κερδίσει μπάλα, θα χάσει. Στη συνέχεια, στην πίεση με τον Βασιλείου, που είχε αλλάξει με τον Σταύρο, Σταύρο πίσω από τα αριστερά. Βασιλείου πήγε δεξιά, παραχώρησαν την παφάω. Σε τίτλο Παολίνιο, είναι αυτό που είπαμε. Το διώξουμε τις μπάλες όμως θα φτάσει απέναντι στα χέρια του Νικόλοφ. Ποιος θέλει να δώσει συνέχεια από αριστερά. Χωρίς όμως αποτελεσμό σε αυτή τη φορά θα κόψει καθαρά. Είναι για τον Παρλό. Αυτός δοκίμασε και πέρασε για τον Βασιλείο. Άλλο κίνηκε πάλα, άλλο κίνηκε τον Βασιλείο. Όμως αυτά είναι φυσιολογικά αυτό το στάδιο. Με αυτούς τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ουσιαστικά ακόμη δεν γνωρίζουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Μια μακρινή παγιά τώρα που βγήκε αποδέχτη τον Ιβάν Ιβάνο, ο οποίος δοκίμασε από το ύψος της μεγάλης μορφωτικής και σε ένα διαγώνιο σουτ. Η μπάλα οποία πέρασε έξω, δεξιά. Το κάθε το κάτω φρέντα που στεί, ο οποίος παρακολούθησε την μπάλα και την άφησε να φύγει. Σε ενέργεια που χειροκροτήθηκε ο Βουλγάριος. Από τις λίγες αυτές οι ευκαιρίες, οι οποίες δημιουργήθηκαν σε αυτά τα 30 λεπτά παιχνιδιού, τα οποία έχουν συμπληρώσει. Χαμτανί, ο οποίος βγήκε, κέρδισε μπάλα. Δέχεται μάλιστα και την κίτρινη κάρτα από την τύπωση γιατί κρατάει... Ρασίδη το... Ρασίδη το οποίος έχει δεχτεί το μακάρισμα. Δύο Δημητρόφη. Ζω κερτών στο νόμερ 56, Ρασίδη Χαμτανί. Στο 31ο λεπτό. Χαμτανί, ο οποίος βγήκε πρώτος, είχε σε προέκταση το πόδι. Ήταν ο Δημητρόφ, ο οποίος τα εκμεταλλεύτηκε. Χρησιμοποίησε λίγο και το θέμα που έπεσε. Αν τον έπαιρνε στο πόδι, είμαι σίγουρος ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει. Ο οποίος βγήκε τώρα εκτός αγωνιστικού χώρου γιατί προσφέρεται εκεί που θα συνεχίσει. Βουλέρι, ο οποίος παίζει με 10 προσφυγιστές, ο κύριος Πέρι, ο οποίος φωνάζει στους προσφυγιστές να ανέβουν πιο ψηλά για να πιέσουν. Σημειώσεις σαν οι αρκετές. Σέτη, ο οποίος βγήκε. Πέρασε για τον Ιωσφάνη στην Παρκοκία αυτούς. Α, η φανόντα αυτό. Βάζει τη μέτρα. Δίνε όλα. Παουλίνιο, λέει, τσέκαι. Δεύτερο νούμερο. Δεύτερο νούμερο.
Ето, сигурен си. Ето, къде се кръсти? Ето, то къде се кръсти отзад? А по писо? То къде се кръсти отзад? Ето, да бера се кате, да бера се кате, да бера А всъщ, бера се дим пала кате, да бъде първата минута. Стоиков. Нова на един. Апенанти ако до Николов, не дисколевтиге. Стрели дим пала, стина апенанти гония. Резултатът е открит, 1-0 за гостите. Голмайстор номер 9, Суанес Димитриус. А не писмо. Суарес Димитриус. Те хроня 12-13 е драболна, а потом е лави. 31. Като не вкарваше. Суанес, о пиос инне... Първи, удар и го. Са втото прото пекниди, усиастига, о... Монадикос, епитетикос, кетикос, ме не съм. Постатам, проби. Попарно. Поли περισσότερο επιτελικό χαφ μπορεί να χαρακτηριστεί από δεύτερος επιτελικός, άλλωστε δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι έρχεται πολύ πίσω για να πάρει τον πάρα από εκεί τράζει να ξεκίνησε το παιχνίδι και ο Χαμτανή να παίζει σε ένα ρόλο ακριβώς πίσω από τον Σουάνι. Μιλήσουμε για διάφορους λόγους. 8 ποδοσφαιριστές δεν θα πάρουν χρόνο συμμετοχή σήμερα. Τώρα, εγώ είμαι πλήστη από αυτούς και σαν έλεγε από τους βασικούς ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Δεν το πω, είναι όλοι αντρούγια τα ιστορία. Για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο δεν αναφέρομαι στον Γιώργο τον Θεοδωρίδη, στον αρχικό βιβλίο στον Γιώργο τον Μερκή, τον Σέρα Μανουέλ Φακούντο, ο οποίος για την ώρα φαίνεται τουλάχιστον από τις προπονήσεις και από κάποια σχόλια και από τον προπονητή και όχι μόνο να κλέβει την παράσταση. Τον Φώτη τον Παπουλή, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική χρονιά πέρσι με την ομάδα του Όφη. Με τους δυο κεντρικούς επιθετικούς, οι οποίοι έχουν στείλει τον Απόλλωνα, τους Γκαρσία και Τάδε. Καθώς επίσης και τον Ισπανία, Σαμίνα Σταφόρα, Αργεντίνα, Μαρόκο, Σιμερό, είναι και ο Αλέξανδρος ο ένα μικρό τραυματισμό, ο οποίος δεν το επέτρεψε να μπει σε φούλη προσωπονησίες, πλάι στις τελευταίες μέρες, για να μπορέσει να πάρει για χρόνο συμμετοχή. Χαμπτανή προσπαθεί και στον χώρο του κέντρου. Μόλο βάλει κάποια πίεση, εξταθεί ο οποίος κερδίζει, είναι για τον Σέντη. Αυτός έξυπνα θα ελευθερωθεί, το κλειστό χώρο που βρισκόταν. Θα αλλάξει παιχνίδι απέναντι εκεί που βρίσκεται ο Μαρκόφσκι, πιο δεξιά ο Παολίνιο. Κάνει κίνηση ο Σταύρο, τον βλέπει. Αυτός επιστρέφει μπάλα. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο πως φυστές το απόλυτα να ανεβάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν τους Βούλγαρους για να βρεθούν και οι διαδρόμοι για να γίνει πιο εύκολο και το έργο. Παολίνιο τώρα από δεξιά. Χαμτανή, με τον Σουάνι, άλλαξαν Χαμτανή, δίνει στον Σουάνι το 2-0. Σουάνι 2-0. Πόνε ο κουτάδε πλαισίσουστη. 2-0 βέβαια και ρεζουλτάτα. Αυτό είναι αυτό το πουπατένε, Σουάνης Δημήτριος. Ήταν μια πολύ καλή ενέργεια. Τρίτα, θα λέγαμε, βγήκε δουλεμένο από την θεσινή απογευματινή τακτική του Απόλλωνα. Ο Παολίνιο από δεξιά, ο οποίος πέρασε μπάλα, Χαμτανή άφησε για τον Σουάνη, αυτός έδωσε στον κενό χώρο στον Χαμτανή, αυτός με την μία έκοψε μπάλα στον Σουάνη, που με το αριστερό δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα αυτή τη φορά στην αριστερή πλευρά του Νικόλου και να τον στείλει αυτό στην δεξιά. Εξαιρετική κίνηση και όμορφο γκολ, το οποίο χειροκροτείται και όχι μόνο από τους λίγους υποστηρικτές του Απόλλωνα, οι οποίοι είναι οι ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται για το επόμενο λεπτό. Από τον Απόλλωνα αλλά και από τους φίλους της βουλγάρικης ομάδας. Οι οποίοι βρίσκονται εδώ για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι σε τρόπο. Οι Βούλγαροι που θέλουν να βγουν τώρα προς τα χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η μπάλα θα είναι με σχετική ευκολία στον Σόφρο τον Αμπουστή. Αυτός είναι για τον Μαρκόφσκι.
ψάχνει τον Σέτη, αυτός με μία. Έδωσε για τον Παρλόφ, ψάχνει τον Σουάνι. Σουάνι, ο οποίος προσπαθεί να περάσει εκεί. Κλείνεται όμως από τον Δημητρόφ. Ο οποίος Σουάνης θα υποπέσει σε φάουλ. Νομίζω ότι καλύτερο για τον Ελλαδίτη, πρώην πρόσφαση της Ξάφης. Δυο γκολ, τουλάχιστον για την ώρα. Δείχνει ότι το έχει το γκολ. Έστω και αν δεν έχει και την ανάλογη βοήθεια από δεύτερο καθαρό επιθετικό στο παιχνίδι. Το παλεύω μπροστά. Δείχνει να πάει πολύ καλά. Και αν θέλετε, αυτό ανεβάζει και τον πύχη και προς τους άλλους δύο κεντρικούς επιθετικούς του Απόλλωνα. Αντί γενικά για όλους, ότι θα γίνει μια σκληρή μάχη για να κερδιθεί η θέση σε αρχική εντεκάδα. Νομίζω αυτό μπαίνει σαν μια επιβράβευση και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει προγραμματισμό και επιλογές ποδοσφαιριστών στο εφετινό ρόστερ. Στο Φρόνι Αυγουστού για τον Φόρσο. Και αυτός δείχνει να πάρει. Είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος ουσιαστικά έχει ψυχραιμία στο παιχνίδι. Μπορεί να μην δέχτηκε αρκετή πίεση, αλλά τουλάχιστον εκεί που χρειάστηκε έχει ηρεμήσει πολύ το παιχνίδι από εδώ. Σε όσες επεμβάσεις χρειάστηκε να κάνει ήταν θετικότατος. Και στις παλιές χρειάστηκε να περάσει εξίσου ήταν. Ξαναθυμίζουμε ότι το πρώτο γκολ έχει χυθεί από δική του ενέργεια, ο οποίος βγήκε από το μισό. Ο Παμίνητο Απόλλωνας πέρασε μπροστά και σε αυτή την εξαιρετική παλιά στον Δημήτρη Σόνη, ο οποίος πέτυχε το πρώτο. Φάουλ τώρα για τους Βούλγαρους από δεξιά με τον Ιβάν Μαρκάτσοφ, ο οποίος εκτέλεσε. Ανέβηκε πιο ψηλά από όλους ο Μόλ, πήρε το κεφάλι. Ο Φρένς Αυγουστή, ο οποίος στη συνέχεια βγήκε και απέκρουσε. Μαρκόφσκι, ο οποίος έβγαλε μακρινή παλιά για τον Σουάνι, τον οποίο επέδειξε σε θέση offside, ο δεύτερος βοηθός. Κάτι το οποίο αμφισβήτησε αυτή την φορά ο Δημήτρης, θεωρώντας ότι ήταν καλύτερος. Μας δεν έχει το τι πιστεύουμε πως φυστές, τι πιστεύουμε εμείς. Μας έχει το τι υποδεικνύουν οι βοηθοί και το τι σφυρίζει ο διευθυντής. Ευσταθείου. Πέρασε για τον Σουάνι, ο οποίος έβαλε το κορμί. Θεωρήθηκε τουλάχιστον από τον διαιτητή ότι έσπρωξε το χέρι. Και επέδειξε και το φάουλ. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Ο Απόλλωνας προηγείται με 2-0 με 2 γκολ του Σουάν στο 32ο και 36ο λεπτό. Δύο καλή συνδυασμή. Το δεύτερο γκολ βγαλμένο από τακτική του Απόλλωνα. Από αριστερά τώρα που θα ήθελα να πω μπροστά. Με τον Μαρκάνοφ, ο οποίος θέλει να αλλάξει παιχνίδι απέναντι για τον Ιβάν Μιβάνοφ. Έχει κοντά του τον Βασίλειο. Θέλει να βρει τον δρόμο και να δώσει πιο πίσω για τον Ήλιεφ. Αυτός για τον Στουέλκοφ. Τον παλά πιο πίσω στον Γρηγόροφ. Σέτη. Κόψει προσωρινά την θα επιστρέψει πιο πίσω στον Βάλτσεφ. Από εκεί για τον Ήλιο. Θέλει να ψάξει να βρει την κάθετη παλιά μόλο, ο οποίος βγήκε. Έκανε ένα τσακλινικέ. Στη συνέχεια έχασε. Μέχρι την πρώτη καλή ευκαιρία για τους Βούλγαρους με τον Ιβάν Ιβάνοφ.
ο οποίος από κόντρα βρέθηκε στην πορτοδική, έπιασε ένα δυνατό σουτ, διαγώνια δεξιά, έστειλε την μπάλα να φύγει λίγο έξω από το αριστερό κατά το δοκάρι, με τον κύριο Μπέρλι να δίνει οδηγίες, να κάνει και συστάσεις προς τους... προς όλη την αμυντική γραμμή, για τον τρόπο με τον οποίο αμύνθηκαν. Μόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Γκαρσία και δεξιά για τον Παουλίνιο. Σας ελευθερώνεται ξανά δίνει για τον Σέτε. Σέτε με την μία για τον Σουάνι. Αυτός δοκίμασε να βρει τον Καμπτάνι. Χωρίς αποτέλεσμα. Έχασαν μπάλα. Οι Βούλγαροι εκ νέου με τον Ιβάνοφ από δεξιά. Δοκίμασε με την μία να περάσει παλιά για τον ίδιο. Ήρθε ο Ευσταθείο, ο οποίος παραχώρησε το πλάι out. Πλάι το οποίο εκτελείται. Οι Ταπολόνα θα κόψουν με τον Σέτη να βάζει για τον Σταύλη, αυτός πιο δεξιά για τον Παουλίνιο. Οι φωνές του παίρνει σωστά με τις ταυταίες σας. Σταύρου, από δεξιά, θα πάρει και το foul. Είναι εκεί ικανοποιημένος ο κύριος Μπέρνι, γιατί το έχουμε πει, το τονίζουμε, τέσσερις ποδοσφαιριστές υπάρχουν σε αυτήν την ομάδα, οι οποίοι ήταν στο ρόστερ στην περσινή χρονιά, στο χρόνο της Αυγουστή, Σταύρου, ο Ευσταθείο και Χαμπτανή. Συνήθως, οι δύο σε αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν ήταν και βασικοί στη σεζόν του Νεβέλη. Φαουλ δεξιά για τον Απόλλωνα με τον Παουλίνιο. Υψηλώσει μια αμυντική του Απόλλωνα, έχουν προωθηθεί πλην του Σέντη. Παουλίνιο, ο οποίος εκτελεί ίσως στο δεύτερο δοκάρι. Δοκίμασε ο Μόλος, πάρε το κεφάλι. Να κούμπησε, όχι όμως έτσι όπως θα ήθελε ο ίδιος. Έχουμε συμπληρώσει τώρα τα 45 λεπτά παιχνιδιού, που βεβαίως είχαμε και μια δίλεπτη διακοπή για αυτό το time-out. Το κρατήσει αυτόν τον χρόνο, να καθυστερήσω λογικά αυτό θα το κάνει. Καμπτανή, ο οποίος προσπαθεί, και Βασιλείου. Η μπάλα που έφτανε πίσω και όπου βρίσκεται ο Γρηγόροφ. Ήταν πολύ να πει επιστρέφουν σιγά σιγά πίσω. Και βάζουν ως πρώτη γραμμή άμυνας στο δικό τους μισό. Μην ξεχνάμε ότι ο Απολλώνας βρίσκεται στο βασικό στάδιο προετοιμασίας με διπλές καθημερινές προπονήσεις. Δεν είναι το πιο εύκολο για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν θέλουν να δώσουν και πολύ δύναμη, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τους κινδύνους, οι οποίοι ελευθερούν να σου πω διακόρασαν ένα τραβήγμα μετά τις αρέσεις καταστάσεις. Σέντι, για τον Παουλίνιο, τους επιστρέφει την μπάλα, βλέπει κίνηση για τον Βασίλειο σε 4-6. Αυτό το δάμε για μισή. Για Μαρκότσι, θα το δώσει πώς. Βασιλείο, ο οποίος ήταν λίγο πιο μπροστά, παρόλο που τελείωσε την φάση με ένα εξαιρετικό σου τενίσιο με παραστατικά. Όμως είχε υψωθεί πολύ νωρίς και έγκαιρα το σημειάκι του βοηθού και συρρήκτηκε από τον ίδιο τον διευθυντή. Έχουμε συμπληρώσει και το δεύτερο λεπτό. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα καθίσει. Ίσως ζούμε για αυτήν την τελευταία προσπάθεια των Βούλγαρων με τον Ιβάν Ιβάνοφ, ο οποίος κερδίσει το πλάι ο Σαθή, ο οποίος πίεσε εκεί. Έτσι δεν υπάλλασε το πλάι ο το οποίο εκτελεί το παραδείο να φάσει πίσω για τον Ήλια. Και ακόμη πιο πίσω, εκεί που κινείται ο Βάλτσεφ,
Δοκίμασε να περάσει παλιά Καμπτανή, ο οποίος παρενέβη. Η μπάλα που φέρνει δεξιά, όπου κινείται ο Βάτσοφ, ο οποίος θέλει να πέσει από αυτήν. Όμως ο Βατέρας να κάνει μια κίνηση περισσότερη από αυτή. Έδωσε το δικαίωμα στον Μακόφσκι να την κλείσει. Με αποτέλεσμα μπάλα να περάσει την τελική γραμμή. Έχουμε συμπληρώσει ήδη 3 λεπτά σε χρόνος καθυστερήσεων. Το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται. Extra time. Με τον Σέτη.